Βρισκόμαστε προς το τέλος της περίοδου του Μεσοπολέμου, κατά τη μεταξική διακυβέρνηση, όταν δίνονται παραγγελίες από τις σημαντικότερες της περίοδου στον Κόντογλου και στον Γουναρόπουλο να διακοσμήσουν το Δημαρχιακό Μέγαρο. Μιλώντας για το έργο του Κόντογλου, η διακόσμηση έπιανε το γραφείο του Δημάρχου και το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τοιχογραφίες, οι οποίες εκτέλεσε ο Γουναρόπουλος, βρισκόντουσαν στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πρέπει βέβαια να μας ξεφεύγει ότι το 1940 αναλαμβάνει να εκτελέσει τοιχογραφίες και ο Κωνσταντίνος Παρθένης, οι οποίες αν έμειναν στα σχέδια, ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν σαν τοιχογραφίες του χώρου. Εκείνο που πρέπει να αναγνωρίσουμε στο Φώτη Κόντογλου είναι ο εκλεκτικισμός των στοιχείων με τα οποία αποδίδει τις θεματογραφίες του. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει στοιχεία από την τέχνη της αρχαιότητας, την Βυζαντινή περίοδο και τη Μεταβυζαντινή, εστιάζοντας στην λαϊκή τέχνη. Και όλα αυτά με ένα ιδιόμορφο στυλ το οποίο επεδίωκε να δώσει χαρακτήρα στην ελληνική ζωγραφική εκείνη την περίοδο. Ο Γουναρόπουλος ξεκίνησε με κεντρικό άξονα να αναδείξει την εποχή του Περικλή. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεξιά και αριστερά της μεγάλης τοιχογραφίας βρίσκεται η σκηνή με τον Σοκράτη την ώρα που δηλητηριάζεται και το «Πάταξον μεν άκουσον δε», που σημαίνει, λειτουργώντας αλληγορικά και διδακτικά στα μέλη του Συμβουλίου, και τη δύναμη του δημοκρατικού διαλόγου και της ισολογίας, όσο επίσης και ότι μέσα στην δημοκρατία δέχεται να γίνονται και λαθασμένες αποφάσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η δύναμη του διαλόγου εντός του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκείνο που μας ενδιαφέρει στην ζωγραφική απόδοση αυτών των τοιχογραφιών είναι ότι δόθηκε και για τους δύο καλλιτέχνες με το προσωπικό του στυλ, ένα στυλ στο οποίο είναι έντονα και τα στοιχεία αξιοποίησης της ελληνικής παράδοσης, όσο και στοιχεία από τα ευρωπαϊκά κινήματα του μοντερνισμού της περίοδου.